Ουκρανοί στρατιώτες κάνουν έρευνες σε κτίρια στη Χερσόνα που πέρασε και πάλι στον έλεγχο του Κιέβου. Ανακτούν την πόλη μέτρο προς μέτρο και βεβαιώνονται ότι τα κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί από τους Ρώσους είναι ασφαλή για τους πολίτες. Οι κάτοικοι είναι ευτυχείς, αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη για αυτούς, αφού οι υποδομές της πόλης έχουν καταστραφεί. Μπορώ να πω ότι έχουμε να κάνουμε με μια καταστροφή της πόλης. Δεν έχουμε νερό, ρεύμα ή θέρμανση. Και αυτό είμαστε αναγκασμένοι με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πραγματικά κρίμα που τα παιδιά μου πρέπει να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Έχω δύο μικρά παιδιά εδώ και δεν καταφέραμε να φύγουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε όλοι ζωντανοί και τα σπίτια μας είναι εντάξει. Τεχνικοί της Ουκρανίας προσπαθούν να επισκευάσουν ένα μεγάλο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που προηγουμένως τροφοδοτούσε ολόκληρη τη δεξιά πλευρά της περιοχής της Χερσόνας. Ο επικεφαλής του Εθνικού Προμηθευτή Ενέργειας της Ουκρανίας περιέγραψε την καταστροφή ως συνέπεια του ανίσχυρου θυμού των κατακτητών πριν τη φυγή. Μετά από την ευνηδιαστική επίσκεψη στην πρόσφατα απελευθερωμένη πόλη, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι στο νυχτερινό τηλεοπτικό του μήνυμα κατηγόρησε τη Ρωσία ως κατακτητή που καταστρέφει τα πάντα. Αυτή είναι η λεγόμενη «η δική τους επιχείρηση», είπε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία φαίνεται να έχει απομονωθεί διεθνώς μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, μια εντύπωση που υπογραμμίζεται από ένα πέμπτο κρίσιμο ψήφισμα του ΟΗΕ, με το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν να λογοδοτήσει η Ρωσία και τις ενεργείες της. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε από 94 από τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Ανέφερε ότι η Ρωσία πρέπει να φέρει τις νομικές συνέπειες όλων των διεθνώς παράνομων πράξεών της, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης τραυματισμών και ζημιών.